Joseph Kaninami made in China. Coco Gota. Δεν και θέλεις τα σευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν εφάκα. Αν άρτε μάτω που χρωστεί για πώς είναι απειρός. Ως που μια μέρα είναι εδώ καρμάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι, που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια είναι. Μια άλλα είσαι έξτρα λάτσι. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον Γκόγκον. Τάκα μου εσύ. Oh. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον μπάμπο μου, την μαγαπά μου πά. Σε πάρε του το φόρκατο και γίνες και το λάθος. Χαλαρά τα γέννη μου. Πάντα έχω δίκιο να λάβει για ακούεις μου και ποτέ σου. Εντάξει, το ρέσμα με τι εισήγησε να κάνω. Να τον πιάσεις έναν τηλέφωνο να δεις ότι δεν θα το απαντήσει. Εντάξει, δώσ' μου το ρέσμα να τον πιάσω. Εν το απαντά. Όχι, καλό μπελός να το απαντήσει. Χριστίνα, Χριστίνα, σταμάτα να σάζεσαι. Σου θυμίζω πως είμαι παντρεμένος άνθρωπος και πολύ ερωτευμένος με τη γυναίκα μου. Όχι, βία, στην τρίτη ηλικία. Όχι, βία, στην τρίτη ηλικία. Κόρη, να σταματήσεις να τρώεις. Δεν μπορώ. Κυρία Χαμπού, μα δεν κατάλαβες ότι όταν τη πιάσεις στενοχώρια πιάνει την και βουλημία. Είσαι στεναχωρημένη, μάνα. Θέλω να χαθώ εδώ. Εγώ κουράστηκα παραπάνω που σας μετούν την υπόθεση. Ας πάρει επιτέλους έναν τέλος. Μπράβο, ρε μητρέ μου. Μπράβο, μπράβο. Ο Θεός που σε φώτισε και σκέφτηκε σωστά. Ο Θεός, κύριε Τάκχο. Από ό,τι φαίνεται, ο Θεός εξήχασε μερικά από τα πλάσματά του. Εξήχασε μας τέλεια. Άδετο, σιωράδε τον που πήγαινε εδώ και μέσα στις γόμες και λέρωσε και τα ρούχα του και τα παπούτσια του. Σταυρού, σταυρού κανεί γιατί είμαι όσα μία, όσα με. Είναι εσείς που με προμουτσίσατε που είναι πάνω σου. Εσάν εθώρες μπροστά σου. Άντε μεν ταράσεις τώρα σου καθαρίσω παπούτσι σου. Άρε σαβουλούς, 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 είναι μια σκέτη καταστροφή. Είναι να μου φταίει ρε Ρακλικό Πελούδα, έκανε που ξαπολά η δουλειά της για να έρθει να μας βοηθήσει. Σιγά που ξαπολά τη δουλειά της. Σταυρού πάρ' το χαπάρι. Τι σαβουλούς μια είναι η δουλειά της ο πάμπος. Όχι σαν νομίζεις ότι για τα ωραία μας τα μάτια που μας κουβαλιέται κάθε μέρα δάμε. Και πότε το θωρεί ρε Ηράκλη κακομάζαλη των πάμπων, αφού μόλις έρθει σπίτι μας κι είναι σκοφκέτε του βούρου. Και καλά κάνει. Να το πάρει χαπάρι ότι δεν τη θέλει πιο. Να το πάρει απόφαση ρε. Είναι εύκολο πράγμα να το πάρει απόφαση. Αχ, αλήτων που ερωτεύτηκε και μες στο δίχτυ μπλέχτηκε. Αχ, αλήτων που κουτσούφλησε και μες στην κόμμα βούτησε. Ο δικός μου ο δρόμος δε μου δείχνει αστέρι, για αγάπη μου δίνει μια βαλίτσα στο χέρι. Oh, thank you, thank you. Έχεις πάρα πολύ όμορφο κήπο, ε. Thank you. Πρώτα έχεις όμορφο κήπο, μετά έχεις όμορφα μάτια. Και μετά δείξε μου την κρεβατοκάμαρη σου. Κύριε Νικόλα. Νο, Μίστερ Νικόλα, ο Νίκ Δε Μπίκ είναι ένας gentleman. Cheers. Κι εγώ είμαι ένας gentleman. Στα προκατακτικά. Άμα μυριστώ το θύμα μου, γίνομαι τίγρη και αρσανιά σου. Ο κύριος Νικόλας είναι πολύ γνωστός τίγρης της γειτονιάς. Χριστίνα μου, ξέρω το πως είμαι σεξι άντρας, αλλά εγώ είμαι πιστός στη γυναίκα μου. Μα γιατί όλοι με παρεξηγείτε. Νο. Εγώ δεν σε παρεξηγώ, Χριστίνα. Εγώ σε θεωρώ σαν ένα αγνό μπουμπούκι που δεν έχει ανοίξει ακόμα τα πέταλά του. Σαν μια πεταλούδα που... Μια ωραία πεταλούδα, μια ωραία πεταλούδα. Πότε μπορείς να τα πούμε οι δυο μας. Θέλετε να μου πείτε κάτι δηλαδή. Ναι, έχω πολλά να σου πω. Άντε άρκεψε, γιατί σε λίγο έχω ραντεβού μαζί της. Να μου κάνει μασάζ. Sorry, δεν το ήξερα ότι κάνεις και μασάζ. Πολλά πονή ξέρεις, νεαρέ μου. Cuatro mil abajo, ocho siempre perché l'amore.
πιστεύω ότι η Πέννη διάλεξε ειδικά αυτήν την περίοδο για να παραζήσει μόνη τη. Είσαι τώρα που να χρειάζεται τόση βοήθεια με το μωρό. Τον Τζερόπουτα από το φτιαγουρί δεν τον έπιασε να παραζήσουν μόνοι του, παρά μόνο μα τον επέβαλε με στο σπίτι με το ζόρι. Τώρα δεν μου την έπιασε. Εμένα να ρωτά την κόρη σου να πα να ρωτήσει. Ένα λεπτό να τη τηλεφωνήσω, διότι αυτόν είναι άνω ποταμών. Πέννη! Έλα, αγάπη μου. Έμαθα να νοικιάσει διαμέρισμα να μην είσαι μόνη σου. Τώρα. Αγάπη μου, τώρα που θα θέλει τόση βοήθεια με το μωρό. Ναι. Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει, αγάπη μου, όπως νομίζεις. Όχι. Ένα στεναχωρήθηκα. Εντάξει, γεια. Τι σου είπε? Εσένα, μάμα, δηλαδή, τι σου είπε? Είπε μου ότι θέλει να πάει να μείνει μόνη της, να μεγαλώσει την κόρη της, χωρίς παρεμβάσεις τρίτων. Εμένα, όμως, είπε μου και κάτι άλλο. Σαν τι, δηλαδή? Ότι την ενοχλούν πάρα πολύ τα σχόλια που κάνουμε για τον Μπάμπο και θέλει να ζει μόνη της για να ζήσει ήρεμη για χάρη της κόρης της. Δηλαδή, θα μας αφήνει να πιένουμε ένα θερμό το μωρό? Φυσικά και θα μας αφήνει, μαμά, μάνα που του τα πουλαλείς. Αλλά είναι διαφορετικό να ζει με μαζί μας που μπαινοφκένουμε όλη μέρα και άλλο να ζει κάπου μόνη της και να πιένουμε εμείς επίσκεψη όταν θα μπορεί και αν μπορεί. Εμένα, λαλείς να το κάνει επίτηδες για να χάσει τα ίχνη της Οφκιακουρής ή για να μπαινοφκένει ο Οφκιακουρής όποτε θέλει χωρίς να αντιμετωπίσει τις δικές μας αντιδράσεις. Πάλι ο Φτιακούρης μες στη μέση. Λοιπόν, τούτος ο άνθρωπος εγκατάστρεψε τη ζωή της αγκώνης σας. Τούτος ο Γιώργος που έπιαντζε χάθηκε τώρα που τον έχω τόση ανάγκη. Τώρα, να σου απαντήσω, ο ξανακλείω στο μοιάσω. Προσπάθησε να κάνεις το δεύτερο, μάμα, αν τα καταφέρεις. Μέσα στη βουλή του δρόμου ήταν να βρω τον ήρω μου, να το βρω και να το κι ούτε πια που θα το φτάσω. Μια στιγμή πέρασε. Γεια σας. Καλώς το Γιούδη μου. Καλώς το πεις. Δεν έτσι αφημηθήκες μας, κύριε Χαμπάκη. Απά, να έχω όρεξη, εντάξει. Ούτε εγώ έχω όρεξη. Αλλά κάποιος πρέπει να δουλεύει και εδώ μέσα για να φάμε. Με Σταυρού, πήγαινε βαλτού να φάεις, δεν το φορείς ένα λογιτρίνος. Δεν πίνω, μη μείνει για μένα, δεν πίνω, είμαι εντάξει. Να μου κάνεις. Τρίχω το παουλούν της θετές σου, φορείς. Γιατί? Γιατί. Γιατί είναι της μάνας του. Αντί να το σύρει να πάει, έρχεται μες τα πόθηκια μας. Σταυρού, επειδή είσαι άσχετη, έχω να σε πληροφορήσω ότι τούτο με το παούλο είναι αντίκα. Είναι πιο αντίκα, λέγεστε δε μου. Καλό. Τούτον ήταν της μάνας της θετές σου. Ούλα τα καλά τα σπίτια έχουν από τον το παούλο, για τε κορέσω. Είναι σπουδαίο κομμάτι, καλά. Θέλω να σου δανείσω κι εγώ. Έλα, πιάνε. Πώστε, πώστε, πώστε. Σιγάγε μου. Άντι, ρε. Σιγάρα και να τίγαρ. Ναι, έχασε μου. Όχι, νομίζω είναι εσύ που τον έχασες. Ναι, που βουραδρό όπως τον παλάβω. Τίποτε, ρε, απλά. Είχαμε μια διαφωνία με το σύλλον της γειτόνισσας σας. Παρκαρή παράνομα. Ώστε κάνεις και μασάζ, δεν το ήξερα. Όχι, κύριε Νίκ, μου δεν κάνω. Ξέρεις όμως πώς είναι οι παππούλιδες. Yeah. Το παππούλις να το πάρεις αμέσως πίσω. Είπα το χαϊδευτικά, κύριε Νικόλα. Χάδια δέχομαι μόνο από τη γυναίκα μου. Ηρεμήστε, μίστερ Νικόλα, δεν ήθελε να σας προσβάλλει. Εσύ να μένα να κατέβεσαι στις κουβέντες μας. Α, κύριε Νικόλα, τώρα γίνεσαι αγενής. Και πρώτα-πρώτα, η γυναίκα σου ξέρει το ότι είσαι δαμέ. Ναι, δεν έχω γυναίκα, είμαι ανήπαντρος. Τύχερε. Α, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου καθόλου τυχερό. Κατά κρίβεια, πολύ θα ήθελα να είχα στο πλευρό μου μια γλυκιά, τρυφερή, γυναικεία συντροφιά. Θα της έδινα όση αγάπη κρύβω στην ψυχή μου. Σιγά που την κρύβεις. Αφού κάνεις τη ερωτική εξομολόγηση. Εσύ είπε μου, θέλεις τον, όχι αν το θέλεις. Μα ποιον, κύριε Νικόλα? Τον παπιό, τούτο. Εν το θόρεις, εμπελαμένος πάνω σου. Ο μίστερ Νικόλας, σας παρακαλώ. Σιωπή εσύ. Παίρνεις τον, όχι αν τον παίρνεις. Αν αποφάσισα να ξαναπαντρευτώ, θα άκουγα την καρδιά μου. Και όσον αφορά εμένα, τι σου λέει η καρδιά σου? Ένα λεπτό να την ακούσω. Την καρδιά μου χτυπά, μόνο για σένα, μόνο για σένα, την καρδιά μου. Ακούω ένα τακατούκου, αλλά δεν βγάλω νόημα. Αν θέλετε, μπορώ να το μεταφράσω. Oh, no, no, μια άλλη φορά.
Οι συνθήκες αυτή τη στιγμή δεν προσφέρονται. Εγώ αν θέλετε να πάω στο μέρος. Όχι, Μίστερ Νικόλας, δεν χρειάζεται. Εγώ πρέπει να πηγαίνω. Μα γιατί? Γιατί θυμήθηκα ξαφνικά ότι έχω ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Λοιπόν, γεια σας. Bye. Yeah. Γεια σας. Γεια. Yeah. Τι έπαθε? Ένιωσε θηλιά στο λαιμό του και φοήθηκε. Δεν παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι, εγώ δεν σοβαρεύομαι. Δεν παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι και δεν οικογυρεύομαι. Έλα τα κάμω. Γιώργο, πού είσαι? Όσο και μπήκα του καγγελιού μας, αγάπη μου. Αρώτατο να δούμε, έδιδε τις αναπάντητες κλήσεις. Αυτή η φωνή εθέρια που ακούω πρέπει να τις πεθεράσουμε, ναι. Γιώργο, έλα σπίτι και μιλούμε από κοντά. Πρόσεξε πολλά καλά. Να του δείσεις το φρύδι σου, α! Ξέρω τι θα κάνω, δεν χρειάζομαι υποδείξεις. Α, και να τον ρωτήσεις, αν ήταν στο ξενοδοχείο, να δούμε τι θα σου πει. Μα μ' άφησε με να το χειριστώ μόνη μου, σε παρακαλώ. Χαιρετίζω το ελαφρύ και το βαρύ πυροβολικό του σπιτιού μου. Πού είσαι? Εμπρός! Εν της μάνας της τετές σου. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να παραπάνω με 150 χρόνια. Κανονικά, τούτον τον Παούλο έπρεπε να το σπάσω και να το ρίξω μες στο φουρνί για καυσόξυλα. Δεν μπορεί να λέει, ρε μάνα. Ρε μάνα, δουν το πράγμα να μάνα το πουλήσουμε, μπορεί να βγάλουμε μια κοπή λίρες, ξέρεις το. Ναι, αλλά δεν θα το πουλήσετε. Και γιατί? Γιατί της τετές σου το γιατί. Λάθος, γιατί ανήκει στο μουσείο. Με μάχεσαι. Αγαπητοί μου φίλοι, συγγνώμη, οι φίλοι, συγγένεια, και το καθήκον. Κύριε Ηράκλη Φτιακουρή, του Χάμπατσου και της Χαμπούς, να σε παρακαλέσω να μου δώσεις τα πλήρη στοιχεία σου. Τα πλήρη στοιχεία μου ή μόνο μου να τα καμείς. Δυστυχώς πρέπει να σε λαπορτάρω για παράνομη κατοχή αντικειμένου ιστορικής αξίας. Ωλα! Δεν είναι άνοιξε η πόρτα, δεν κάνει πέρα κάμω το παιδί και κάνει πέντα, ρωτά. Καπέλα πόρτα, το κάνω το λίγο. Ώστε, είσαι ραντεβού με πελάτη, ναι. Ναι. Στο ξενοδοχείο, αν δεν απατώμε, αγάπη μου, ναι. Στο ξενοδοχείο, Και για ποιο θέμα ήταν η συζήτηση, αν επιτρέπετε. Πουλά θέλει να τα ξέρεις εσύ, ναι, Γιατί πειράζει? Όχι, δεν αρέσκει μου για το ενδιαφέρον σου, μητέρα. Γιατί να πειράξει? Ναι, αλλά δεν της απάντησες, Γιώργο. Κοίταξε, είχαμε μια συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο συναντηθήκαμε για να διοργανώσουμε αυτό το συνέδριο που έχουμε υπόψη μας. Καλά, γιατί τόση σημασία? Καμία σημασία, αγάπη μου. Πληροφοριακά ρωτώ. Να. Και τι κάνει ο Νίκ The Big? Πολλά καλά και σας στέλνει και χαιρετίσματα. Σημερινά χαιρετίσματα? Ναι, αγάπη μου, αφού πρέπει να είμαστε μαζί. Χαιρετισμούς εις την ωραιοτάτη σας σύζυγο, μου λέει ο κύριος Νίκ The Big. Και εις την πληθωρικότατη πεθερά σας. Είσαι ένας εσύ! Είμαι ένας, δεν είμαι δυο. Δώσα πιεις καμιά βότκα και δεις με τυφλό. Γιώργο, ναι. Γιατί μας λες τόσα ψέματα? Ποιος, αγάπη μου, εγώ? Όχι! Ο Χασάνης! Χα! Κιο έλα τάκα μου! Προσπερνάει το φτεροπόδι πάνω στη στροφή! Ο φτεροπόδι στρίβει πάνω στους δύο τροχούς και πανάργει να προλάβει τον έλα τάκα μου που τα τάκωσε πάνω στην ανηφόρα! Παππού, τα άλογα δεν έχουν τροχούς! Πού τα μηχανή για να μπαλάρουν και να σου τριδιάδει! Ούτε εγώ είμαι απαρός! Αλλά είδε τον τόλος μωρό! Παππού, νομίζω να είναι τελώς η κούρσα. Γιατί? Είμαι ο Σουμάχερ και αρέσκουν μου οι κούρσες. Ναι, κύριε Νικόλα, αλλά το γάλα μέσα στο μάσιο μας έγινε ένα ναρί. Κύριε Νικόλα, σταμάτα του, κατεβήκαμε μου τον απαρού. Δεν μπορώ να σταματήσω. Απαναγία μου, λαλείτε να μου έδωσαν αναβολικά. Και πώς θεός τα αποθέν του μουσείου των Παουλών εις πρόσθετες μου, ρε Τακί, α? Με το μουσείο που το έκαμε να προπαθούμε ο Πελεκάνος. Τούτον το Παούλο γέμου ήταν τις πρόσθετες μου και έβαλε τα ρούχα της μέσα.
Εκληρονόμησε το εισιτέ μου και βάλε και γίνει τα δικά της ρούχα μέσα. Αυτό το παούλο είναι δικό μας και δικό μας. Μάνα μου, Ηράκλη μου, κι αν μας ακούω και μιλάς έτσι δυναμικά, σαν τα νόνονται οι ορμόνες μου. Είστε... Παιδιά! Παιδιά! Αγνοείτε τον νόμο και δουν είναι αδίκημα. Τι να μου λέει ο νόμος, ρε Τακή. Πως αντικείμενα τόσο παλιά όσων αυτών των παούλων ανήκουν σε όλους. Μπαίνουν σε ένα μουσείο και δικαιούται οποιοσδήποτε να τα χαίρεται. Όχι ο κάθε Κωστής Γιαννής αφήνει τα για τον εαυτόν του. Ο κάθε Ηράκλης όμως δικαιούται. Τόλμα να τζήσεις του του παούλου και κατήσεις. Ένα μου το δώκετε με το καλό ή να σας καταγγείλω για αρχαιοκαπηλεία. Για αρχαιό είναι τα πράγμα. Να αγκαστώ να κατάσχουν τα υπόλοιπα αρχαία που ζείτε στο σπίτι, να. Ναι, γε μου. Το μόνο αρχαίο πράγμα που έχουμε εδώ μέσα λένε η πεθερά μου. Χα! Και τόλμα να τη συντζήσεις. Αρχαίο καμπηλία μου, σάτε ρε, κίτσι που γιάμε, ρε. Ωστε, τηλεφώνησε σας, νομίζετε, ναι, και είπες σας ότι γύρευκε το τηλέφωνο της Χριστίνας. Ναι. Προφανώς για να την επισκεφθεί. Τώρα πώς γίνεται να ήταν και με τη Χριστίνα και μαζί σου την ίδια ώρα είναι ένα πράγμα μυστήριο. Μπορεί να εκλωνοποιήθηκε, μάνα μου. Το πρόβλημα θα ήταν να εκλωνοποιήσουν εσύ τώρα. Βρέμα δεν αντρέπεσαι τα μούτρα σου και μιλάς ακόμα. Έστειλε μας χαιρετίσματα τάχα μου ο άνθρωπος ενώ μπροστά σου δεν τον είδες. Άσε δηλαδή που με πληροφόρησε για κάτι που εγώ ήδη ήξερα ότι σήμερα είσαι off. Άμα μάλιστα. Έκαμε τα θαλασσάνωρα. Καλά που το κατάλαβες. Γιώργο, τι μου κρύβεις, γιατί. Όμορφα ζώα τα λόγα μου, ρε άμα. Ξέρετε το πως η Ρωμαίοι είχαν στην υπόδρομο. Ναι, μα θα είναι στη Θεσσαλία. Α, μα οι Ρωμαίοι βάλαν τα άλογα να βρουσί. Τα άλογα όμως δεν βρουσαν μόνα τους. Έσαιρναν και άρματα, έκαναν θηριομαχίες. Α, ναι, και τούτο μάθαμε στο σχολείο. Μάθαμε πως έβαλαν τα ζώα να βαλώνουν μεταξύ τους και με τις ανθρώπους έβαλαν. Τα καημένα τα θηρία. Τους καημένους τους ανθρώπους ήθελαν να πισκύρουν η κόλα. Τα θηρία, ξέρονταν που λαλώ. Τότε είχε ένα μισό μπελιόν αυτοκράτορα τον Κόμοδο που εβούραν τίτσερες μέσα στον υπόδρομο και σκότωνε αρκούδες. Γιατί ειδικά αρκούδες. Ξέρω εγώ, αλλά πως έφκανε τα αποθυμένα του. Να μου τα αποθυμιά, κυρία Νικόλα. Το άκτη του. Φαίνεται πως τόσο ο Κόμοδος, όπως και εμένα, είσαι έσω του αρκούδα και τρώνε το από τη γλώσσα. Καλύτερα και να ντρεπεσαι, ρε. Ήρθες έσω του θιού σου για να του πιάσεις τα παπογεννητικά του, ρε. Θείε μου. Αφιάζει. Είδες τώρα ότι παραφέρεσαι. Και δεν με αφήνετε να είμαι στον όργανο του νόμου. Να σου πω, είναι το όργανο, είσαι τώρα. Γιατί με βάλετε να συγκρουστώ με το καθήκον και την οικογένειά μου. Παρόλο που το αίμα νερό δεν γίνεται. Εσύ το γέμα έκαμε στο χυμό, ρε Δάκη. Λοιπόν, εγώ φεύγω για να με βρει εμένα το γέμα. Τσάκου, ως που να ξανάρθω, εσύ είσαι εξαφανισμένος που δάμε. Άκουσες! Φίλε, να... Αν με βοηθήσεις να το πάρω στα φταγεία, ρε φίλε. Α, επιμένεις δηλαδή. Το λοιπόν, ρε Δάκη. Κύριος που θα αγγίσει πας τον Παούλο, τις προ-προ-προ-προστετές μου, θα του κόψω αχέρκα του που θα πάνε. Φίλε, εσύ στον λόγο μου. Εάν οι εξετάσεις δείξουν ότι δεν έχει αρχαιολογική αξία, θα το θέρω πίσω. Ένα λεπτό, γε μου. Ένα μου το φέρεις πίσω ζώων και αυλαβές. Ζώων και αυλαβές. Μάνα, που έτσι ζώων και βλαβερό θέμα ούλε να τα καυτερές. Να κάνω ότι δεν ακούσα την εξύβριση κατά του αστυνομικού οργάνου. Κι άσε ποτζή σε παρακαλώ. Ρε! Καλό και τις τέτε μου την αχτύπητη. Τέ μου! Ποιος είναι τούτος που είναι να βάλει χέρι στο σεντούζι της τέτε μου? Τούτος. Τούτος! Έλα να ρε πάντο παιδό. Μα στετέ... Στετέ έξιξι! Ρε στετέ... Στετέ έξιξι που να... Άμα τούτο, άμα τούτο ρε στετέ. Άντε πίσε στετέ, α! Δεν να κέσω το καούνο της τέτας. Μαλά... Παιδάκι, κόψε λίγο βούρο και να σε πιάει το ραντά. Σας παρακαλώ, μπορείτε να σταματήσετε να κλαίτε. Όχι! Συγγνώμη, μπορείτε να με ακούσετε τουλάχιστον. Όχι! Γιατί να σε ακούσουμε να, για να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα. Τότε για όλα υπάρχει μία εξήγηση, έτσι. Να την ακούσουμε, Γιώργο. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Το ραντεβού μου δεν ήταν με πελάτη, εντάξει. Ξέρουμε εντό.
Ήταν εγκόμενα. Μητέρα, σε παρακαλώ. Ξέρεις πολύ καλά πως είναι έτσι άνθρωπο. Σε παρακαλώ. Για όνομα του Θεού. Το ραντεβού μου ήταν με τον Πάπο. Ψέματα, Γιώργο. Γιατί να αγαπημένο σου ψέματα. Διότι έχει που το πρωί που αυτό κάνεις, κύριε Κόκο. Γιώργο, το πρωί χωρίς να το θέλω, άκουσα σου που έκαμε σε ένα μυστηριώδες τηλεφώνημα. Δεν ήταν καθόλου μυστηριώδες, εμένα ο μάμα που μιλώ. Ναι, και εν του πάμπο πελάλες ότι όλη νύχτα σκέφτεσουν τον και αγωνιούσες να ξημερώσει να βρεθείτε. Γιατί να μαροφαίνεται στο παράξενο δηλαδή. Και γιατί το συμβεί να βρεθείτε με το φτιακουρί. Διότι είναι καλά το παιδί. Είναι καλά και ξέρετε καλά ότι πονώ τον το παιδί. Καλά κάνεις να πονέσεις και το δικό σου το παιδί. Ξέρεις το τι παίρνει μας. Αποφάσισε να πάει να ζήσει μόνη της με την κόρη της. Είπε σας έτσι πράγμα. Είπε μας Γιώργο. Είπε μας έτσι πράγμα και εσύ δεν ήσουν να την ακούσεις όμως. Εύωρες να ψυχοπονέσεις τον κύριο Φτιαγουρή που μας έκαψε. Πού ήσουσες να πάει τώρα. Με την άδεια σου πάω να μιλήσω της κόρης. Για στην κατάσταση που βρίσκονται τώρα πρέπει να είμαστε κοντά τους συνέχεια. Και μη σε ξανακούσω, ρε Μάρο. Μη σε ξανακούσω να μου πεις ότι δεν με εμπιστεύεσαι. Εν ήξερες πόσο σε αγαπώ, ρε Μάρο. Εν ήξερες. Μαθώ, ρε Πόνιξε. Και εσάς σας αγαπώ. Πελωτώτα. Μα είναι το μόνο του έτσι κουβέντε. Έλα εδώ. Ζήλιας μου. Ζήλιας μου. Μαμά, κάμε λίγο και δεν μ' αφήγες τόπο. Α, τα φαινόμενα απαντούν, Νικόλα μου. Εσύ να με απαντήσεις. Όχι, εγώ λέω πως πρέπει να διαβάσετε. Κύριε Μάνια μου, κύριε Μάνια. Στόμας δεν είσαι. Είμαι άνευ, θα πω στο σαβάρι. Γιατί, παππού. Γιατί εσήκωσε μου ένα σύστημα, δεν λέγαμε να το θάλασσα. Και αν δεν δεχτώ, δηλαδή, τι θα γίνει. Πρώτα θα σε... Πάμε, δαμέ. Πέντε, ε. Δέκα, όσο αριθμούς. Πέντε, ε. Α, τι μωρά μου. Άντε, κυρία, βάφτο θα ε. Κυρία. Κυρία Μάρο. Άντε, μωρά μου, ήρθαμε. Άντε, κυρία Μάρο, βάφτο θα ε, μάνα. Είσαι ερωτευμένος. Τι μου λες εμένα ότι είσαι ερωτευμένος. Πες με που γέλα. Γεια σου. Γεια σου αγαπή μου. Κορκάλι μαρού. Συγχαρητήρια. Κούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Ευχαριστούμε ρε κούλα μου. Ευχαριστούμε που είσαι. Συγχαρητήρια. Thank you. Κούλα μου επίσης. Νύφη. Αμάνα μου κούλα μου και από το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Ας προωθούμε γαμπρό να κράει η κόρη του η λαμπάδα. Voy a seguir a las pelares en algo una caun de lampada. Sin que digas. Linda, ¿vos si no? ¿Está grupo si me? Se por la hora, o sea, ¿cómo sabes? ¿Sabes? Hello. ¿Por qué? Γιατί να με λέγαμε, αφού είπανε για τους εμπαγορών. Έτσι να λέει Τζίνος, αλλά ποιος τον εμπιστεύτηκε, εμπιστεύτηκε ποιος. Πάμε ξανά, Κάλια. Εμπιστεύτηκε. Άντε, άντε. Αου, αου. Να απαντά. Ρε. Βόλα ρε, τσα 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 τσα, κάντα δε, ο, 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 τσα τσα. Άλλο. Τώρα καλύσω. Λοιπόν. Αύριο εγώ. Επειδή είναι μετά το αύριο. Εντάξει. Ξανά. Ξανά. Εντάξει, συγγνώμη. Τέσσερα. Ένα. Πάμε. Sorry. Έσπρα, από την αρχή. Ναι, από την αρχή. Δουλειάς, αγάπη μου. Έχουμε δουλειάς. Τελικά, έτσι πες μου, τι σόι μπελάτη είναι τούτο που βιάζεσαι.
Δε μου τι. Λοιπόν, σου υπενθυμίζω ότι απέναντί σου έχεις έναν πολιτισμένο άνθρωπο και όχι μέλος της φυλής των Χουα Μπαμπούα. Το πρωί μιλήσα με την Πέννη και είπε μου κάτι που με στενοχώρησε πάρα πολύ. Δηλαδή τι σου είπε. Είπε μου ότι θέλει να πάει να νοικιάσει ένα διαμέρισμα και να πάει να μείνει και μόνη της με την κόρη της. Είδα πράγμα! Δεν μπορώ να ζητήσω. Έφαμε! Έφαμε! Έχει πιο μου για στα μούτρα, τι συνέχεια. Δεν μου να κάνουμε. Σκοτωθέρετε, μούλια! Έχετε από τούτο το πότσι είναι πότσι είναι το πράγμα ρε παιδιά, πώς το λαλού. Μιγοσκοτώστρα. Όμορφα ζωά τα λόγα μωρά μου. Ξέρετε τούτο τσουρετσουρετσουπα, γυρνούνται τσουρά. Ξέρετε τούτο τσουρετσουρετσουπα. Δύο, ένα, πάμε. Και πότε ως τα αποθέντο μου. Έλα. Και ποτέ ως τα αποθέν του μουσείου, το Παύλο. Μάθετε. Τρία, δύο, ένα. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Δεν μπορεί να τη μιλήσει τώρα, Πολ μου. Πιάστη σε 5 λεπτά γιατί αλλάζει ο αρφόδεχνο. Να τον αλλάξει. Δεν νοείται να τον αλλάξει. Ένα εδώ και μέσα να πιάει η κόρη. What? You must be joking. I'm joking. Yeah. Ένα φόρτο να το πίνει. Excuse me. Φρέτ. Πήγαινε να πακάμε τον καφέ Κυπριακό. Θα το λούσω αίμα. Παππού, αφού να του το λούσεις και μου, να μην του βράσω και πολλά. Όχι, βράστο. Μην παραξεναυτείς, σε λίγαν καιρό να δίνουν και άντρες φρίκα. Αχ, πάμε και γερνούμε, νέα πράγματα θέλουμε. Τότε μου, πέ μου, ποιον ήταν και το παιδί με τα μακριά τα μαλλιά που πήδαν από το ένα δέντρο στο άλλο. Που πήδαν από το ένα δέντρο στο άλλο. Ναι, και ήταν δίτσιρο και κρατούσαν και ένα μπίθι κούι. Νικόλα μου, εσύ είχες τον εαυτό σου με τον Ταρζά. Ο Ταρζά ποιος εμπώνει, ο Τίτσιρος, ο Ξαντομυθικούι. Παπά, θέλω μόβαϊ. Ό,τι θέλει το μωρό. Ουφου, είσαι πολλά made in Cyprus. Τι θέλεις ρε φιχανή, να είμαι made in China. Κόκο, κότα. Δεν και θέλεις τα σευρώ. Μελόν, παιδιά που δεν εφακά. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει.